Με παρασκήνια. Dancing for You 3, το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό σοου της κυπριακής τηλεόρασης που κέρδισε την αγάπη του κοινού, επέστρεψε. Η κάμερα της εκπομπής μας ήταν εκεί την πρώτη Κυριακή και κατέγραψε όλα όσα έγιναν στα παρασκήνια. Παραγωγή, τεχνικό προσωπικό και φυσικά 22 διαγωνιζόμενοι άρχισαν από πολύ νωρίς τις προετοιμασίες. Καθ' όλη τη διάρκεια, πριν από την έναρξη, ο ενθουσιασμός νίκησε το άγχος και επικράτησε το αίσθημα της χαράς. Μεγάλη στιγμή έφτασε. Τα φώτα άναψαν και όλοι πήραν τη θέση τους για τον Dancing for You. Το show άνοιξε η παρουσιάστρια Χριστιάνα Αριστοτέλους με ένα εντυπωσιακό χορό. Με ένα μεγάλο χαμόγελο και τη λαμπερή της παρουσία, η Χριστιάνα χαιρέτησε την κριτική επιτροπή και υποδέχθηκε ένα προς ένα τα ζευγάρια. Νίκος Μουρατίδης, Εύη Δρούτσα και Τζέι Καθανασιάδης έκριναν τα ζευγάρια με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Κανένα από τα σχόλιά τους δεν μας εξέπληξε τόσο όσο τα δεκάρια από το πρώτο live. Ξέρεις, το 10 μπορεί να γίνει 5, μπορεί να γίνει 2, μπορεί να γίνει 1, δεν θα μπορεί γίνει 0. Και θα μείνει 10. Υπάρχουν παίκτες, υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν ταλέντα και έχουμε καλό υλικό, αλήθεια. Και έχουμε και έφυγε αυτό που κάνουμε. 11 διαγωνιζόμενοι στο χορό και 11 στο τραγούδι. Όλοι απολαυστικοί. Άλλοι έδειξαν τον ενθουσιασμό τους και άλλοι σχολίασαν πώς τους φάνηκε η εμπειρία στη σκηνή του Dancing. Νόμιζα ότι από εκεί που δεν θα μου βγει η φωνή, τελικά μου βγήκε όσο μου βγήκε. Η βαθμολογία ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν έτσι γενναιόδορη μαζί μας, γιατί ήμασταν και το πρώτο ζευγάρι. Εγώ πρώτη φορά χορεύω, ξέρω εγώ, δεν είχα ιδέα από χορό. Εντάξει, δεν ακούσαμε καλές κριτικές, η βαθμή ήταν πολύ χαμηλή, θα προσπαθήσουμε τα άλλο live. Τώρα πάμε δυνατά για τα επόμενα, μα να μου μπορώ να περάσω. Πάρα πολύ θετικά ήταν τα σχόλια της κριτικής επιτροπής. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλά για πρώτη εμφάνιση. Εγώ ένιωσα πάρα πολύ άνετα. Δεν ξέρω γιατί, ένιωθα σαν σπίτι μου. Πάνω στη σκηνή είχα και άγχος, αλλά και χαρά μαζί, ενθουσιασμό. Που ξεκίνησε. Μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά ήρεμη, γιατί είχα και το πρόβλημα με το σπασμένο πλευρό, οπότε το πήρα έτσι λίγο ανάλαφρα το θέμα. Λέω, θα βγω, θα το απολαύσω, γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα αντέξω να πονάω και να κάνουμε, να κάνουμε πρόβες. Πρωτόγνωρα συναισθήματα, χαρούμενοι που θα ήμασταν στη σκηνή. Νομίζω ότι διασκεδάσαμε το πάρα πολύ. Νομίζω, είμαι σίγουρη ότι διασκεδάσαμε, το ίδιο και ο κόσμος. Και αν κρίνω και από τη βαθμολογία, ήταν όλα πολύ καλά. Αυτό που πιστεύω είναι ότι με δουλειά καταφέραμε να πούμε έτσι καλά ένα σπουδαίο τραγούδι. Εντάξει, ήταν ωραία. Υπήρχε άγχος, λίγο έτσι αγωνία. Εντάξει. Καλά. Καλά, στις σχετικές γραμμές καλά. Καθόλου δεν με ενόχλησε. Φυσικά η παρουσία των Κρητών άνθρωποι είναι για αυτή. Πρώτη επαφή από τη σκοπιά του χορευτή και εντάξει, αγχώθηκα η αλήθεια, γιατί είναι κάτι που δεν το κάνω 17 χρόνια όπως κάνω το τραγούδι. Αλλά με την Άννα δίπλα μου που μου είπε απλά θέλω να με κοιτάς και να μην σκέφτεσαι τίποτα άλλο, πήγαμε πολύ καλά. Όταν ανεβείς στη σκηνή και δεις τις προβολείς, τα φώτα της κάμερας, νομίζω αλλάζουν τα πάντα, ό,τι είχες μέσα στο μυαλό σου. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι μπροστά στο τηλεοπτικό φαγό και έχω άγχος. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και να σας πω και κάτι, ένιωθα και άνετα και ήμουνα και χαλαρή, δεν αγχώθηκα. Είναι πολύ διαφορετικό το να το βλέπεις από το σπίτι σου και άλλο να το ζεις. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο ζήσαμε δεν υπάρχει. Είναι ο κόσμος που είναι τόσο θερμός, υποστηρίζει και το νιώθεις στο στούντιο. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι το άγχος μου είχα το. Νομίζω ότι διαπραγματεύτηκα το καλά, αρίστα. Δημιουργικά. Αρίστα. Είχα νευρικό άγχος, εντάξει, αλλά γενικά όταν χορεύω το απολαμβάνω. Αν πω ότι δεν είχα άγχος θα είναι ψέμα.
Λίγο αγχωμένη, έτρεχα κιόλας για να προλάβω, αλλά πολύ όμορφα όταν ανεβήκαμε στη σκηνή. Νομίζω χτυπήσαμε ένα στον άλλον. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Νιώθω πάρα πολύ ασφάλεια. Το διασκέδασα, πέρασα πάρα πολύ καλά. Πλήξη, αδιέξοδο κενό, εσύ κι εγώ βροχή. Γεστάρ της βραδιάς είναι η νικητρία του περσινού Dance for You στο τραγούδι Άντρη Καραντώνη, η οποία παρουσίασε το πρώτο της κομμάτι με τίτλο «Εσύ» σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Το πρώτο μου τραγούδι το αγαπώ, ελπίζω να το αγαπήσει και ο κόσμος. Ποιες είναι οι προσδοκίες μου? Αυτό, να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να το αγαπήσει όπως το αγάπησα εγώ. Επόμενη Κυριακή θα δούμε την πρώτη αποχώρηση. Το 50% του αποτελέσματος είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού. Τα έσοδα από τους ψήφους είναι για τον αντικαρκινικό σύνδεσμο.